Επειδή χθες είχαμε μάλλον να μιλήσει μαζί με τον πρόεδρο της ΚΙΣΟΑ, τον κύριο Νικολαίδη, και μέσα στα πολλά τα τραγικά που μας είπε για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους με αναπηρίες και στα ιατρικά συμβούλια που τους σηκώνουν να περπατήσουν, αν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν ή να σηκωθούν ή να κρατήσουν κάτι. Μας είπε και το φοβερό ότι σήκωσαν άνθρωπο ένας από εδώ και ένας από εκεί και του κλώτσισαν το πόδι για να κουνηθεί, για να του κόψουν το επίδομα. Μέχρι και αυτό μας είπε. Συμπλήρωσε λέγοντας ότι εκεί έξω από την σχολή Τυφλών υπάρχει ένας δρόμος, ένα πεζοδρόμιο μάλλον, στο οποίο είναι ένα χαντάκι. Και ζητούσαν εδώ και καιρό να φτιαχτεί αυτό το χαντάκι, ξέρω εγώ, η τρύπα πώς είναι, και δεν το έκαναν. Σήμερα εμείς είπαμε ότι θα πάμε στο σημείο να το δούμε. Και από ό,τι με ενημερώνουν και θα δούμε και στα πλάνα μας, να καλημερίσουμε και την Αλεξάνδρα μας, η οποία είναι εκεί στο σημείο. Φαίνεται ότι κάποιοι άκουσαν και πήγαν και έφτιαξαν το πεζοδρόμιο. Έλα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Ακριβώς, Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Πράγματι, έχει αποκατασταθεί το χαντάκι, δεν υπάρχει πια. Κάποιοι άκουσαν τα όσα έλεγαν τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο πεζοδρόμιο και όπως μας έχει πει και ο κύριος Νικολαίδης, η ζωή τους ήταν σε κίνδυνο πολλές φορές λόγω αυτής της τρύπας στο πεζοδρόμιο. Έχω να σου πω όμως, Κατερίνα, και αυτό που πρόσεξα κάνοντας τη βόλτα γύρω από την σχολή Τυφλών είναι πως το πεζοδρόμιο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένα από τα πολλά πεζοδρόμια της πρωτεύουσας, τα οποία έχουν κάποιες φθορές. Οπότε βλέπεις και με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου μας, του κινηματογραφιστή, το πεζοδρόμιο στο πεζοδρόμιο υπάρχουν πολλές ρογμές. Δεν είναι ένα καινούριο πεζοδρόμιο. Ήταν λογικό να υπάρχει ένα χαντάκι αν δεν το έφτιαχνε κάποιος στο πεζοδρόμιο και κατά καιρούς. Το θετικό είναι ότι κάποιος άκουσε τις φωνές των ανθρώπων αυτών και έφτιαξε το πεζοδρόμιο εκεί που έπρεπε. Καλά, τώρα εκεί που έπρεπε δεν ξέρω αν το έφτιαξε, γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι οδηγοί που υπάρχουν στα πεζοδρόμια για τα άτομα που έχουν θέμα με την όρασή τους. Υπάρχουν μόνο στην είσοδο, Κατερίνα, αν μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο να το δείξουμε. Βεβαίως. Υπάρχει μόνο στην είσοδο γραμμή όδευσης για τυφλούς. Με περιορισμένη όραση, μάλιστα. Για άτομα, ναι. Με περιορισμένη όραση, ναι. Υπάρχει μόνο στην είσοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Να είσαι καλά, συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα σε δούμε και στην συνέχεια σε άλλο θέμα.